και κύριοι, καλησπέρα σας από το NSTV, All Around Player, στην καθιερωμένη μας Δευτέρα, στα μισά και λίγο παραπάνω του Μαΐου, 17 Μαΐου πλέον φτάσαμε, περάσαμε τα μισά, το καλοκαίρι το νιώθουμε σιγά σιγά, και όσο νιώθουμε καλοκαίρι σημαίνει ότι αρχίζουν να τελειώνουν οι υποχρεώσεις των ομάδων, τελειώνουν τα πρωταθλήματα, αρχίζουν άλλα πρωταθλήματα, αρχίζουν τα διεθνή, αρχίζουν το Euro που περιμένουμε, περιμένουμε τον τελικό του Champions League με ανυπομονησία. Βγήκε και μια πολύ ωραία ενέργεια της EuroLeague που όσοι είστε subscriber στην Ευρωλίγκα και παρακολουθείτε το EuroLeague TV θα σας ήρθε ένα mail με μια πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμα προσέγγιση με εικονική πραγματικότητα. Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν περίπου 18.000 τυχεροί, οι πρώτοι μάλλον που θα το αγοράσουν αυτό το πακέτο. Θα παρακολουθήσουν το Final Four μέσω Virtual Reality. Πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε δει κάτι παρόμοιο στο Μουντιάλ της Ρωσίας, όπου το είχε εφαρμόσει η κρατική τηλεόραση. Μπορούσες μέσω του app και ενός απλού αυτής της κάσκας, της VR κάσκας που μπορείτε να βρείτε σε αρκετά χαμηλές τιμές, μπορούσε να παρακολουθήσει το παιχνίδι εκ των έσω, σαν να έχεις θέση στο γήπεδο. Ωραίες πρωτοβουλίες. Το εκμεταλλεύτηκε η Ευρωλίγκα, καθώς δεν έχει κόσμο στο φετινό Final Four. Δυστυχώς δεν θα βρεθούμε εκεί. Μπορεί να τα έχει κάνει μαντάρα σε άλλα θέματα, πολλές ενστάσεις, τα οικονομικά της Ευρωλίγκα δεν ήταν τόσο καλά για τις ομάδες όσο αναμένονταν. Ωστόσο, είναι γι' αυτό ένα θετικό για όσους είστε φαν του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα μπορέσετε να δείτε το Final Four με μια διαφορετική ματιά. Όπως διαβάσατε και στο post, στο πρόμο της εκπομπής μας, υπάρχει πολύ θετική είδηση ότι άνδρες και γυναίκες στην εθνική ομάδα πανηγύρισαν την πρόκριση για το ευρωπαϊκό και φέτος. Παρότι οι άνδρες στην τελευταία αγωνιστική έχασαν από το Μαρβούνιο, είχαν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους. Οι γυναίκες από την άλλη αίτητες και μάλιστα χωρίς να χάσουν ούτε ένα σετ. Το 6-6, ένα παιχνίδι το πήραμε βέβαια στα χαρτιά, αλλά δεν φταίμε εμείς. Η Νορβηγία είχε αρκετά κρούσματα COVID και δεν μπόρεσε να παίξει το παιχνίδι της πέμπτης κόντρα στην εθνική μας. Έτσι λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το βόλεϊ, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις γυναίκες, οι οποίες ουσιαστικά είχαν από την πέμπτη υποχρεώσεις, άσχετα που όπως είπα δεν έγινε το παιχνίδι με την Νορβηγία λόγω COVID. Η Ελλάδα παρουσίασε ένα πολύ ωραίο και αποτελεσματικό σύνολο και μάλιστα στον τελευταίο αγώνα είχε την ευχαίρεια να γίνει ένα εκτενές rotation, εκτενέστατο rotation, με το οποίο πήραν χρόνο συμμετοχής, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι παίκτριες πλέον. Και έτσι η Ελλάδα ουσιαστικά έχει κλειδώσει από την πέμπτη την πρόκριση, αφού με το παιχνίδι που πήρε στα χαρτιά από της Νορβηγίας και σε συνδυασμό με την Ισπανία, η οποία καθάρισε με 3-0 την Αυστρία, είχε τελειώσει η υπόθεση. Οι δύο ομάδες που θα αποκρίνονταν είχαν προκύψει. Οπότε όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγο πολύ για το θέαμα και για να βρουν ρυθμό όλες οι αθλήτριες, να βρεθεί ομοιογένεια. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εβδομάδα, το παιχνίδι με την Ισπανία ουσιαστικά ήταν το δυνατότερο που θα έδινε η Ελλάδα σε αυτά τα προκριματικά. Έτσι ήταν ένα καλό τεστ για την ομάδα του coach Ναράνχο να δοκιμάσει τη χημεία της ελληνικής ομάδας, γιατί okay, λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η πρόκριση, μπορεί να γίνει ένα rotation, να παίξουν λίγο πολύ όλοι. Ωστόσο είναι από την άλλη μια καλή ευκαιρία ώστε να δεθούν οι βασικοί ακόμα περισσότερο, και ουσιαστικά αυτό έκανε ο Κώστας Ναράνχο. Δεν άνοιξε πολύ το rotation την Παρασκευή.
Έκανε βέβαια αλλαγές, αλλά εφόσον το παιχνίδι είχε σχεδόν κρυθεί. Λίγο πολύ οι ίδιες πρωταγωνίστριες, η Βασίλα Αντωνάκη με 17 πόντους, ήταν η κορυφαία. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε η Λίμπερο, η Μαργαλένα Αρτακιανού, η οποία για άλλη μια χρονιά θα είναι στον ΑΟΘΥΡΑ, στα μίνι, μια δεκαετία ακριβώς κλείνει στην ομάδα της Σαντορίνης. Παρότι η Λίμπερο δεν φαίνονται, τα πήγε αρκετά καλά η Ελληνίδα Λίμπερο. Γενικώς λίγο πολύ ίδια εξάδα με Λαμπρούση, Στράτζαλη, Χριστοδούλου, Γιώτα, Βασιλαντονάκη, Βλαχάκη. Ενώ ταυτόχρονα ψάχνουμε και τα στατιστικά για να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα σε αυτό που σας λέμε. Με ιδιαίτερη άνεση με 19-25, 15-25 και 21-25 η Ελλάδα πήρε την νίκη σε μόλις 66 λεπτά. Ήταν εντυπωσιακό. Για άλλη μια φορά οι Ελληνίδες λειτουργήσαν εξαιρετικά. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει από το σύνολο είναι ότι η Ελλάδα πλέον έχει καθιερωθεί. Αυτό ήταν το πρώτο που έψαχναν και οι άντρες και οι γυναίκες, να καθιερωθούν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και από εκεί και πέρα να κάνουν όλο και μεγαλύτερα βήματα, να πάνε όλο και πιο ψηλά. Μπορεί να μην το έχουν πει ανοιχτά, ωστόσο είναι λίγο κοινό μυστικό ότι θέλουμε να δούμε και εθνικές ομάδες ξανά σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σαφώς και στο World League, το Nations League όπως έχει γίνει πλέον, στο οποίο οι άντρες έχουν να παίξουν, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016, που είχαν κλείσει με απογοητευτικό τρόπο τότε τις υποχρεώσεις. Για να σας αναφέρω και λίγο πιο εκτενώς τα στοιχεία του αγώνα με την Ισπανία. Η Βίσσελ Αντωνάκη με 17 πόντους ήταν η κορυφαία. Πολύ καλό παιχνίδι από τη Βλαχάκη με 14 και 12 πόντους η Όλγα Στράτζαλη. Μια τριάδα που έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν εξαιρετικές εναλλακτικές όπως η Χαντάβα, όπως η Κοσμά. Ακόμα και η Ανθούλη, η οποία μπορεί να είναι μικρή, ωστόσο δείχνει να μπορεί να πατήσει καλά στα πόδια της. Η Πολυνοπούλου έχει πάρει συμμετοχές ως κεντρικός και είναι μια καλή εναλλακτική πίσω από την Γιώτα και την Λαμπρούση. Την ώρα που στις Ισπανίδες η μοναδική με διψήφιο ήταν η Καστελιάνο. Ενδιαφέρον το πόσο χαμηλά κρατήσαμε τις αντιπάλους μας. Σε ένα παιχνίδι που η υποδοχή της Ελλάδας στο πρώτο σετ ήταν εντυπωσιακή, άγγιζε το 93% και 80% τέλειες υποδοχές. Είναι πολύ καλή στα αμυντικά καθήκοντα η ελληνική ομάδα, με τη Βλαχάκη να δείχνει πολύ μεγάλη σταθερότητα, όπως και τη Στράτζαλη, που μπορεί να είναι αθλήτριες επιθετικογενείς με εντυπωσιακά καρφιά, με επιθέσεις, ωστόσο και αμυντικά τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και αφού έγινε το πρώτο βήμα στο παιχνίδι με την Ισπανία, έμελε να έρθει ακόμα μια νίκη, ακόμα μια εντυπωσιακή νίκη για τις Ελληνίδες. Το ίδιο ίσως και λίγο πιο εύκολα κόντρα στην Αυστρία, πάλι σε 68 λεπτά, 66-68 λεπτά, με πολλές αλλαγές αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα.
Αυτό που λέγαμε, ότι είναι τόσο γεμάτη που φανταστείτε ότι έπαιξαν οι αναπληρωματικές και ο πρώτος σκόρερ ήταν η Χαντάβα και ακολούθησε η Κοσμά. Η Ανθούλη, συγγνώμη, ήταν πρώτος σκόρερ με 19. Είχε 13 η Χαντάβα, είχε 10 η Κοσμά. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι και η Άννα Καλαντάτζε, η κεντρικός. Σε αυτό το παιχνίδι ξεκουράστηκαν και οι δύο κεντρικοί μας οι βασικές, και η Κατερίνα Γιώτα και η Τζίνα Ιλαμπρούση, με Πολυνοπούλη και η Καλαντάτζε δηλαδή, έπαιξε η Έλλαδα. Πάρα πολύ καλή η Κοσμά, με υποδοχή 100%, όπως πολύ καλή ήταν και η υποδοχή της Χάνταβα. Αξιοσημείωτο στο παιχνίδι με την Αυστρία ότι τελείωσε με πόντο της Ρόγκα. Η Ελληνίδα Λίμπερο έβγαλε άμυνα η οποία πέρασε στην άλλη πλευρά και έτσι κέρδισε το πόντο. Παρ' όλα αυτά οι Λίμπερο δεν μπορούν να πάρουν πόντο ούτε να επιτεθούν, μόνο κατά λάθος με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πάρουν πόντο, ο οποίος χρεώνεται στον αρχηγό της ομάδας όμως. Αυτό είναι το αρνητικό για τους Λίμπερο. Δεν έχουν τη δόξα των επιτιθέμενων. Ένα παιχνίδι χωρίς πολλά συμπεράσματα, αυτό με την Αυστρία. Ήταν μια ένδειξη ότι έχουμε πολύ μεγάλο πάγκο, πολύ καλές εναλλακτικές. Με μόνο αναπληρωματικές έγινε αυτός ο αγώνας, δεν έπαιξε καμία από τις αθλήτριες που έπαιξαν στα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε η Χριστοδούλου, ούτε η Βλαχάκη, ούτε η Βασιλαντονάκη, ούτε η Στράτζαλη, ούτε καν η Αρτακιανού. Έτσι κλείνουν τα προκριματικά με συμμετοχή όλων των αθλητριών. Οι μοναδικές που δεν μέτρησαν συμμετοχή ήταν αυτές που ήταν εκτός ρόστερ, που ήταν στην κερκίδα, Ξανθοπούλου και Νίκολο Γιάννη. Παρ' όλα αυτά, και η Ξανθοπούλου είναι μια πολύ καλή λύση στην πάσα, άσχετα που έχουμε δύο εξαιρετικές πασταδόρους, τη Βεργίδου και την Χριστοδούλου. Δυστυχώς για την Ξανθοπούλου πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα. Η Ασημίνα Νικολογιάννη, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχίσει στο εξωτερικό την καριέρα τους, περιμένουμε ανακοινώσεις. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στο Μαρκόπουλο την νέα σεζόν. Έτσι λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, η Ελλάδα πρώτη στον όμιλο με 6 νίκες, 18 βαθμούς, 0 ήττες, 0 χαμένα σετ, εντυπωσιακό. 4 νίκες οι Ισπανίδες, 12 βαθμούς, πέρασαν μαζί μας. Αυστρία στους 2 βαθμούς και Νορβηγία στους 0, χωρίς να γνωρίσει τη χαρά της νίκης. Και για να κλείσουμε με τα του γυναικείου, μια γρήγορη ματιά στους ομίλους τους υπόλοιπους. Λευκορωσία, πρωτοπόρος, πέρασε, με Ελβετία και Εστονία να ακολουθούν. Σουηδία και Ουκρανία από το δεύτερο όμιλο, οι δύο πρώτες, με Πορτογαλία και Γεωργία να μένουν εκτός. Σλοβακία, Φινλανδία στον τέταρτο όμιλο, έξω το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Πέμπτος όμιλος με Γαλλία και Ουγγαρία στις πρώτες θέσεις να ισοβαθμούν. Εκτός το Ισραήλ και η Δανία, και ο έκτος όμιλος Τσεχία και Βοσνία πρωτοπόρες. Σλοβενία και Λετωνία έξω. Η κλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει στις 23 του μηνός στο τετραεθνές αυτό Ευρωβόλεϊ. Υπενθυμίζω ότι Σερβία, Κροατία, Βουλγαρία είναι οι διοργανώτριες. Και περιμένουμε να δούμε σε ποια πόλη και σε ποια χώρα μάλλον θα διεξαχθεί το γκρουπ της εθνικής μας ομάδας. Οι ομάδες χωρίζονται μετά την κλήρωση σε 4 ομίλους των 6 ομάδων. Ξέχασα τη Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία. 18 Αυγούστου ξεκινάει
Η διοργάνωση τελειώνει 4 Σεπτεμβρίου. Μια χορταστική περίοδος, αφού θα ακολουθήσει των Ολυμπιακών Αγώνων. Βελιγράδι, Πλόβδιτ, Ζαντάρ και Κλούζ είναι οι πόλεις που θα υποδεχθούν αυτές τις ομάδες, με τον τελικό να γίνεται στο Βελιγράδι. Μας πάει γενικά η Σερβία. Έχουμε πανηγυρίσει και ευρωμπάσκετ εκεί. Για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ελληνική ομάδα. Και σε λίγο θα σας αναφέρω και τα των αντρών που τα πήγαν επίσης εξαιρετικά. Μία μικρή παρένθεση για το γυναικείο. Δεν ξέρω αν έχουμε τα γκρουπ δυναμικότητας των ομάδων. Εννοείται ότι οι διοργάνωτες έχουν προκριθεί αυτόματα. Επίσης να πούμε ότι έχουν προκριθεί από το προηγούμενο ευρωπαϊκό Τουρκία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρωσία, Βέλγιο και Αζερβαϊτζάν. Οι μισές ουσιαστικά χώρες. Οχτώ έχουν προκριθεί, τέσσερις ήταν διοργανώτριες και θέλαμε άλλες 12 ομάδες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα ότι η οκτάδα της διοργάνωσης κλειδώνει τη συμμετοχή για το επόμενο Ευρωβόλιο. Πάμε λοιπόν και στους άντρες που τα κατάφεραν πολύ καλά. Ισόβαθμοι, όχι ισόβαθμοι, είχαν 5 νίκες και μία ήττα, όπως και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο το Μαυροβούνιο στον πρώτο γύρο το κερδίσαμε με 3-2, ενώ το Μαυροβούνιο μας κέρδισε στην έδρα του με καθαρή νίκη με 3-0. Γι' αυτό και υπερισχύει. Στον πρώτο αγώνα με την Γεωργία η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή. 0-3, 10-25, 10-25, 16-25 με επιβλητικό τρόπο, χωρίς να ζοριστούν οι Έλληνες διεθνείς, και σε ένα παιχνίδι που έπαιξαν πραγματικά όλοι. Δεν υπήρχε παίκτης που δεν πάτησε στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και τα στατιστικά τους είναι αρκετά ισορροπημένα, κανείς δεν έχει διψήφιο. Ωστόσο έχουμε με 9 πόντους τον Ζουπάνη, με 9 πόντους τον Παπαγγελόπουλο, 7 πόντους ο Κασαμπαλής, ο οποίος ήταν εκπληκτικός από το σερβίς, μέτρησε 3 άσους, 6 άσους, συγγνώμη, είναι τρομερό σερβερ. Πολύ καλή ελληνική ομάδα, έχει λύσεις, ο αντίπαλος ήταν κάτι παραπάνω από στα μέτρα της, ήταν σε ρυθμό προπόνησης. Όσοι είδατε το παιχνίδι μπορούσατε να το αντιληφθείτε χωρίς υπερβολή. Τρομερά ποσοστά. Και κάπως έτσι έγινε το πρώτο βήμα, ο συνδυασμός αποτελεσμάτων κλείδωσε από νωρίς την πρόκριση. Έτσι το παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν και το Μαυροβούνιο ήταν δευτερεύουσης σημασίας, ήταν για το τυπικό, πάλι με την ίδια συνταγή ο coach Ανδρεόπουλος, πάλι με εκτενές rotation, λίγο πιο σημασμένο βέβαια κοντρά στο Αζερμπαϊτζάν, που είναι σαφώς καλύτερος αντίπαλος σε σχέση με την Γεωργία. Ωστόσο δεν είναι ομάδα που μπορεί να σου κάνει εύκολα τη ζημιά, ειδικά όταν δείξει το Ζουπάνι με 20 πόντους, τον Ανδρεόπουλο για τον πρώτο ψάλτη επίσης με 10 πόντους. Και είδαμε για άλλη μια φορά το πόσο ποιοτικούς πασταδόρους έχουμε.
άλλαζαν συνεχώς. Το παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν έπαιξε μόνο ο Κασαμπαλής βέβαια, σε αντίθεση με τα άλλα δύο παιχνίδια. Χωρίς να υστερεί σε απολύτως τίποτα η ελληνική ομάδα. Ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό πριν τα προκριματικά, το πώς θα πορευτεί η Ελλάδα χωρίς τον Ντίμα Φιλίπποφ, που κατά γενική ομολογία ίσως είναι ο καλύτερος Έλληνας πασταδόρος. Παρ' όλα αυτά δείχνουμε ότι έχουμε λύσεις. Στη Βαχτής, παρότι πέρασαν τα χρόνια, παραμένει αξιόπιστος, και όχι μόνο αξιόπιστος, ήταν και ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος της Volley League, MVP την σεζόν που μας πέρασε με τον Ολυμπιακό. Ο Κασαμπαλής συνεχίζει στα βήματα του στη Βαχτή, θα λέγαμε. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ο επόμενος MVP κάποια στιγμή, αν τον βοηθήσουν και οι ομάδες στις οποίες θα αγωνιστεί. Και χωρίς μεγάλα ζόρια η Ελλάδα έκανε την πέμπτη νίκη της σε πέντε παιχνίδια, κόντρα στο Μαυροβούνιο του γνωστού μας Βοϊντσάτσιτς. Χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα. Είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να ακούσουν στην ελληνική ομάδα, καθώς okay, παίζαμε το Μαυροβούνιο στην έδρα του, ωστόσο θα έχουμε και πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια στο ευρωπαϊκό τον Σεπτέμβριο, οπότε πρέπει να υπάρχει μια προσήλωση σε παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους. Φανταστείτε να έχουμε αντιπάλους όπως η Σερβία ή η Πολωνία, που είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Κόντρα στο Μαυροβούνιο, συγγνώμη, ήταν εκπληκτικός ο γνωστός μας ο Βοϊντσάτσιτς, ο αρχηγός των Μαυροβούνιων, πρώτος σκόρερ στον αγώνα με 15 πόντους. Στην Ελλάδα ο κότς Ανδρεόπουλος πάλι δοκίμασε αρκετά πράγματα. Ο πρωτοψάλτης ήταν σε πολύ καλή μέρα. Πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Μίλης, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βασικός ο Μίλης στα δύο πρώτα σετ. Γενικά υπήρχε μια χαλάρωση, υπήρχε μια πτώση στην απόδοση και μια κόπωση ίσως. Και αυτό φαίνεται από τα στατιστικά. Η υποδοχή στο πρώτο σετ ήταν αρκετά άσχημη, γύρω στο 55%. Επιθετικά η Ελλάδα δεν έβρισκε λύσεις, μόλις 21% επιτυχία στις επιθέσεις. Με τα σετ να τελειώνουν 15-25, 21-25 και 23-25. Μικρή σημασία έχει, εφόσον κλείδωσε η πρόκριση, αυτό είναι που μετράει. Πρώτο το Μαυροβούνιο, δεύτερη Ελλάδα, τρίτο το Αζερμπαϊτζάν με 6 βαθμούς, με 2 νίκες επί της Γεωργίας, Γεωργία 0 βαθμούς. Ενώ στα τελικά προκρίθηκαν επίσης Ολλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία, Λετωνία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και η καλύτερη δεύτερη, οι 5 καλύτεροι από τους 6 δεύτερους. Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λευκορωσία και Σκόπια. Και οι διοργανωτές, Πολωνία, Τσεχία, Εστονία, Φινλανδία, μαζί με τις ομάδες που είχαν ήδη προκληθεί από το προηγούμενο ευρωπαϊκό, δηλαδή Σερβία, Σλοβενία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Ουκρανία, Γερμανία και Βέλγιο. Επίσης, τετραεθνές, όπως συνειδητοποίησατε, σε περισσότερες πόλεις όμως. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, οι ομάδες θα παίξουν και στην Κρακοβία και στο Γκντάνσκ και στο Κατοβίτσε. Στη Φιλανδία θα αγωνιστούν μόνο στην Οστράβα, στο Τάμπερε της Φιλανδίας και στο Ταλίν της Εστονίας. Με τον μεγάλο τελικό να γίνεται στην Πολωνία. Συγκεκριμένα στο Κατοβίτσε. Γενικά οι Πολωνοί, εκτός ότι λατρεύουν το βόλεϊ και έχουν κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,
Έχουν κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Έχουν γεμίσει ποδοσφαιρικά στάδια στα οποία στρώθηκε τάραφλεξ. Ο κόσμος το λατρεύει το βόλεϊ. Και μπορεί να δημιουργήσει μια τρομερή ατμόσφαιρα στους αγώνες της χώρας του. Για να μπούμε και στην τελική ευθεία, να πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, το οποίο τελείωσε σχεδόν για φέτος, ακριβώς μόνο ο τελικός του κυπέλου. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από το ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-1, με 1-4 μάλλον, σε ένα παιχνίδι που, αδιάφορο, δεν έκρινε τίποτα, δεν είχε βαθμολογική σημασία. Ωστόσο, το πρεστίζ σε τέτοια παιχνίδια ποτέ δεν μπορείς να το υποτιμήσεις. Η παίκτη του Παναθηναϊκού ήταν σε διακοπές ήδη. Και αν εξαιρέσουμε το απίστευτο γκολ του Μαουρίσιου, το οποίο ίσως να είναι από τα ωραιότερα που είδαμε φέτος, δεν μπορεί να κρατήσει απολύτως τίποτα θετικό ο Παναθηναϊκός από ένα τέτοιο παιχνίδι. Δύο γκολ ο Μασούρας, δύο γκολ ο Ελαραμπή για τον Ολυμπιακό, με το παιχνίδι να είναι στο 0-3 στο ημίχρονο και να θυμίζει σε πολλά σημεία το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν, αλλά δεν ευσταθούν στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Το ότι δεν υπήρχε κίνητρο, το ότι υπήρχαν απουσίες και όλα αυτά δεν δικαιολογούν μια τέτοια εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, εκτός ότι ήταν απόλυτα διαβασμένος και δεν αδιαφόρησε ούτε στιγμή για αυτό το παιχνίδι, ίσως να κρατούσε και μια εχθρική διάθεση προς τους πράσινους, γιατί ήταν αυτοί που τους χάλασαν το αίτητο κάπου στον Φεβρουάριο, αν θυμάμαι σωστά, ήταν το παιχνίδι των δύο ομάδων, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό. Και αν εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι, και το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, στη regular season ουσιαστικά, ήταν ανταγωνιστικό ο Παναθηναϊκός, ήταν αρκετά καλός παρότι είχασε με 1-0. Γενικά ο Παναθηναϊκός κατέβασε τα χέρια και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα play-off, που προηγήθηκε, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Δέχτηκε ένα γκολ στο 90 φεύγα μετά από έξοδο του Διούδη που είχε βγει για κεφαλιά σε κόρνερ. Δικαιολογούνται εν μέρει αυτά. Η χθεσινή όμως εμφάνιση ήταν απελπιστική. Εκτός ότι ο Ολυμπιακός έχει μια εξαιρετική ομάδα, και αυτό φάνηκε για άλλη μια φορά, είναι εντυπωσιακά διαβασμένος, και επίσης ο Μασούρας για άλλη μια φορά δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτης είναι, πόσο εύκολο το έχει τον γκολ, παρότι δεν είναι center for. Ένας παίκτης που έχει αδικηθεί αρκετά, ο Μασούρας, έχει ακούσει πολλά. Είναι όμως πάντα αποτελεσματικός, πάντα ικανός να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Ίσως από τα μεγαλύτερα project του ελληνικού ποδοσφαίρου που έρχονται, δεν είναι πιτσιρικάς στα 19 και στα 20, είναι, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 26, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, είναι γεννηθής το 94, 26 στα 27 του, ένας παίκτης που τον πίστεψε ο Ολυμπιακός πλέον, και δικαιώνονται οι ερυθρόλευκοι. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη καθαρίσει το πρωτάθλημα εδώ και περίπου 10 μέρες. Στοχεύει τώρα στο ντάμπλ με τον ΠΑΟΚ να τον περιμένει στο τελικό του κυπέλου. Πιθανώς η ομάδα που είδαμε χθες κόντρα στον Παναθηναϊκό να είναι οι ίδιοι που θα ξεκινήσουν κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένα παιχνίδι επίσης αδιάφορο, ιτήθηκε από τον Αστέρα με 0-1.
με τον Αστέρα να κάνει την πρώτη του νίκη στα play-off. Και η ΑΕΚ σε ένα διάφορο επίσης παιχνίδι κόντρα στον Άρη 0-0, με την οριστική βαθμολογία των πρώτων 6 να είναι Ολυμπιακός 90, ΠΑΟΚ 64 βαθμούς δεύτερος, ο Άρης τρίτος με 61, 60 η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός 53, 51 βαθμούς ο Αστέρας Τρίπολης. Προκριματικά Champions League για τον Ολυμπιακό, Conference League ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ στην νέα αυτή διοργάνωση. Ενώ στην ζώνη του υποβασμού η ΑΕΛ ήταν αυτή που την πλήρωσε τελευταία, έδειξε σημάδια ανάκαμψης στα play-out, στις πρώτες αγωνιστικές, αλλά δεν είχε συνέχεια, πλήρωσε τα δικά της λάθη, οριακά όπως φαίνεται, ένα βαθμό πίσω από τον Πανετολικό, ο οποίος θα παίξει play-out χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, γλίτωσαν την επικίνδυνη ζώνη και ο Βόλος και ο Ατρόμητος, Παζιάννηνα, η Λαμία. Ο Όφη έκανε ένα ντεμαράζ νικών και γλίτωσε, όπως και ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος είχε μπει με αρκετά μεγάλη διαφορά, είχε κάνει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό πρώτο γύρο, χαλάρασε αρκετά και τερμάτισε τελικά 12ος, 3 βαθμούς πάνω από τον Πανετολικό, χωρίς ουσιαστικά να κινδυνεύει σε κάποιο σημείο της σεζόν. Υπενθυμίζω ότι ο Πανετολικός ως προτελευταίος θα δώσει αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Super League 2, όπου και εκεί γίνεται μια εντυπωσιακή σεζόν. Βλέπουμε την Ξάνθη να κάνει πολύ καλά πράγματα, βλέπουμε τον Λεβαδιακό πάρα πολύ δυνατό να διεκδικεί την απευθείας άνοδο, τον Ιωνικό επίσης να δημιουργεί πονοκεφάλους, τον Εργοτέλη να έχει κάνει ένα σερί που τον φέρνει αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση. Πρώτη θέση λοιπόν ισοβαθμίου Λιβαδιακός με τον Ιωνικό 50, 48 Εργοτέλης και η Ξάνθη, και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν πιο πίσω, Χανιά στους 39 και ο Διαγόρας στους 30 στην ζώνη των play-off. Ενώ στα play-out Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας, Τρίκαλα, Δόξα Δράμας, Κάιρα Ισκάκης και τελευταία θέση για τον Όφη Ράπερτρας. Σε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων, υπενθυμίζω, η Super League 2, με 22 αγωνιστικές και με 10 αγωνιστικές στα play-off και play-out. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Μπορούμε να δούμε πολλές ανατροπές. Όχι, διορθώνω, είναι 5 αγωνιστικές, έχει μονούς αγωνές στα play-off και στα play-out. Πολλά χρόνια λείπει ο Ιωνικός από την πρώτη κατηγορία και για να δούμε αν θα μπορέσει να ανακάμψει, να κρατηθεί. Τελευταία αγωνιστική, υπενθυμίζω ότι η Ξάνθη αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, ο Ιωνικός υποδέχεται τον Εργοτέλη και τα Χανιά τον Διαγόρα. Τρομερές μάχες. Ενώ στην ζώνη του υποβασμού ο Φιεράπετρας δεν μπορεί να γλιτώσει, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Καραϊσκάκης εκτός έδρας, που επίσης θα είναι η πρώτη τελευταία ομάδα όπως όλα δείχνουν. Για να πάμε λοιπόν και στην τελική ευθεία για τα σημερινά, για τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Τούδης πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την ΤΣΕΚΑ, ανανεώνει έως το 2023 ο Έλληνας coach, ο οποίος μπορεί να υπάρχουν εγκρίνιες και αμφισβητήσεις από τους Έλληνες, αλλά τα έχει καταφέρει μια χαρά στην Ρωσία. Έχει πάρει 2 φορές το τρόπο του EuroLeague. Έχει πάρει ατέλειωτα πρωταθλήματα όσο καιρό βρίσκεται εκεί.
Παρότι παραλίγο να πάθουν ένα μεγάλο κάζο στο παιχνίδι, στα play-off, στο πρώτο παιχνίδι των play-off, πριν από λίγες μέρες. Υπενθυμίζω ότι έρχεται και Euro, σε περίπου ένα μήνα θα ξεκινήσει αυτό το πολύπαθο Euro, το οποίο αναβλήθηκε πέρυσι. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, δεν αλλάζουν οι πόλεις που θα το διοργάνωναν. Θα γίνει πολυεθνικό, με το Μπακού, το Μίνσκ, Βρυξέλλες, τη Σόφια, την Κοπενχάγη, το Λονδίνο, Μόναχο, Βουδαπέστη, Ιερουσαλήμ, Ρώμη, Σκόπια, Άμστερνταμ, Δουβλίνο και Βουκουρέστη. Δεν είναι κάποιες από τις πόλεις. Αγία Πετρούπολη, Γλασκόβη, το Μπιλμπάο, Στοκχόλμη και το Κάρντιφ. Οι πόλεις που θα υποδεχθούν τους αγώνες αυτού του ιδιαίτερου Euro. Πιθανώς να υπάρχουν κάποιες αλλαγές βέβαια, όπως το Αζερμπαϊτζάν, που υπάρχουν ερωτηματικά, όπως η Ιρλανδία, που υπάρχουν επίσης ερωτηματικά για το αν θα φιλοξενήσει αγώνα, σαφώς και το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Euro 24 ομάδων έχουμε, όπως και το 2016, που σημαίνει 6 όμιλοι, με τους δύο πρώτους να περνάνε απευθείας και οι 4 καλύτεροι τρίτη να προκρίνονται επίσης. Εντάχει να πούμε ότι ο πρώτος όμιλος έχει Τουρκία, Ιταλία, Ουαλία και Ελβετία. Πολύ ωραίος όμιλος, γιατί οι Τούρκοι έχουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Η Ιταλία επιστρέφει με φόρα, καθώς δεν έκανε και την καλύτερη της τετραετία, έμεινε και εκτός Μουντιάλ. Η Ουαλία είχε φτάσει τετράδα στο προηγούμενο Euro, ωστόσο δεν ξέρω αν είναι το ίδιο δυνατή. Και η Ελβετία είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Έχει πολύ ποδοσφαιρική αλητεία, παίκτες όπως ο Τσάκα και ο Σακίρι. Ήθελαν το βήμα παραπάνω που δεν έκαναν στη Γαλλία το 16, όταν αποκλείστηκαν από τους Πολωνούς. Δεύτερος όμιλος, Δανία, Φιλανδία, Βέλγιο, Ρωσία. Πολύ ανοιχτός όμιλος. Ομάδες που, αν εξαιρέσουμε το Βέλγιο που είναι ένα κλικ πιο πάνω, είναι λίγο πολύ ισοδύναμες. Τρίτος όμιλος με Ολλανδία, Ουκρανία, Αυστρία και Σκόπια. Ξεκάθαρα οι Ολλανδοί αποτελούν το φαβόρι. Στον τέταρτο όμιλο Αγγλία, Κροατία, Σκωτία, Τσεχία. Ωραίος όμιλος, έχουμε Βρετανική μονομαχία. Έχουμε τους Κροάτες, τους φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ. Έχουμε τους Άγγλους, οι οποίοι αποκλείστηκαν στον ημιτελικό του προηγούμενου Μουντιάλ από την Κροατία, και που δείχνουν να πατάνε γερά στα πόδια τους τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πέμπτος όμιλος με Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία, Σλοβακία. Θεωρητικά Ισπανοί και Σουηδοί θα είναι τα αφεντικά σε αυτόν τον όμιλο. Και ο έκτος όμιλος, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία. Πολύ ωραίος όμιλος, ίσως ο πιο ενδιαφέρον. Και αν θέλετε να ξεγράψετε την Ουγγαρία, μην το κάνετε, γιατί όπως και στον προηγούμενο Euro, ήταν μαζί με την Πορτογαλία και μάλιστα στον έκτο όμιλο επίσης, όπως τότε, με εκείνο το εντυπωσιακό 3-3, με τον Ρονάλντο να σώζει τους Πορτογάλους με το χατρίκ του και να εσωφαρίζει. Κάτι που ουσιαστικά σήμαινε και πρόκριση για την ομάδα του Σάντος. Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Οι πρωταθλητές κόσμου Γάλλοι, οι Γερμανοί πολύ δυνατοί, οι πρωταθλητές Ευρώπης οι Πορτογάλοι. Όλα ανοιχτά. Έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε μέχρι τότε βέβαια. Κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση. Και υπενθυμίζω ότι 11 Ιουνίου είναι η έναρξη του Euro. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται μια περίοδος τώρα με ιδιαίτερη χαλάρωση, με τα παιχνίδια να αραιώνουν πάρα πολύ. Ξεκουραζόμαστε γιατί έρχονται Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες και όπως είπαμε νωρίτερα και Ευρωβόλεϊ ανδρών και γυναικών.
Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Καλτζάρης, All Around Player από τη Νέα Σμύρνη, NSTV Live. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.